Λοιπόν, σήμερα είχα πρόθεση, παρακαλώ, είχα πρόθεση στα πλαίσια των εορτολογικών θεμάτων, πριν αναφερθούμε στην επικαιρότητα την σχετική, την εκκλησιαστική και πολιτική ας πούμε, να σας παρουσιάσω εδώ, όχι πολύ αναλυτικά, γιατί θέλει πάρα πολύ ώρα, τον εγκομιαστικό λόγο που έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, τον επιτάφιο λόγο, που έχει γράψει στο Μέγα Βασίλειο. Επειδή χθες ήταν του Μεγάλου Βασιλείου, είναι έξοχος επιτάφιος λόγος. Όλοι όσοι βιογραφούν τον Μέγα Βασίλειο στηρίζονται σε αυτόν τον επιτάφιο λόγο του επιστηθείου φίλου του, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος με πολύ αυθεντικά στοιχεία μας παρουσιάζει τη ζωή του. Αλλά επειδή συγχρόνως σκέφτηκα ότι αύριο το απόγευμα θα γίνει μία εγγραφή με τον δάσκαλο τον Δημήτρη τον Ατσιό στην 4Ε για το ίδιο θέμα, για τον Μέγα Βασίλειο, είπα να μην τα λέω δύο φορές, θα τα παραλείψω σήμερα και θα κάνω αύριο μία αναφορά σε μερικά στοιχεία από τον επιτάφιο στην εγγραφή που θα κάνουμε, στην μαγνητοσκόπηση που θα κάνουμε αύριο με τον κύριο Ατσιό, η οποία παρουσιάζεται νομίζω Τρίτη 9.30 με 10, γύρω στις 9.30 νομίζω, την άλλη Τρίτη, την επομένη Τρίτη, αυτή την Τρίτη. Θα κάνουμε αύριο εγγραφή και την Τρίτη μάλλον θα παρουσιαστεί μία αναφορά στον Μέγα Βασίλειο. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο απαλλάσσομαι από αυτό το εορτολογικό θέμα που είχα σχεδιάσει να παρουσιάσω εδώ στο Αρχονταρίκι και θα πάμε απευθείας στην επικαιρότητα την συνήθη, αφού τον Ιώβ τον αφήσαμε επίσης για μετά τις γιορτές, και καταρχήν να κάνω μία αναφορά στο θέμα σχετικά με τον Πειραιός που έθιξε και ο κύριος Γιώγας, για τις δηλώσεις του οποίου στο κανάλι Μέγα υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις, παγκόσμιες αντιδράσεις, οι οποίες βέβαια αντιδράσεις από ό,τι φαίνεται δεν επτώησαν τον Μητροπολίτη Πειραιός, δόξα τω Θεώ, περισσότερο μάλιστα τον εδυνάμωσαν. Σε μια επικοινωνία που είχα μαζί του έδειξε πως δεν πτωείται από όλα αυτά, και έχω και εγώ την εκτίμηση ότι μάλλον αυτές οι αντιδράσεις τον ανεβάζουν περισσότερο, διότι δείχνουν πως δεν διστάζει να τα βάλει ακόμη και με παγκόσμιες δυνάμεις ο Μητροπολίτης Πειραιός, όπως έκανε το μεγάλο τόλμημα και το έβαλε με τους μασόνους καταρχήν. Εγώ τόσα χρόνια δάσκαλος και ομιλητής και αυστηρός και τολμηρός, το σκεφτόμουν να μιλήσω φανερά για τους μασόνους. Έλεγα για τους μασόνους, αλλά όχι τόσο φανερά που μίλησε ο Μητροπολίτης Πειραιός, ο οποίος ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπακοσταντίνου, να κλείσει τις μασονικές στοές στην Αθήνα, διότι όταν ιδρύθησαν χρηματοδοτούμενες από το ελληνικό κράτος, το ακούτε, οι μασόνοι χρηματοδοτούνται από το ελληνικό κράτος, ιδρύθηκαν ως φιλανθρωπικά ιδρύματα. Λέει τώρα ο Μητροπολίτης Πειραιός πως εξέφυγαν αυτού του σκοπού, δεν είναι πλέον φιλανθρωπικά ιδρύματα, επομένως εφόσον παρεξέκλειναν από τον σκοπό τους, πρέπει να πάψουν να τις χρηματοδοτούν και να τις κλείσουν, να τις καταργήσουν. Εκκρεμεί αυτό, δεν τολμάει βέβαια ο Υπουργός να πάρει τέτοια μέτρα, μόνο ο Πειραιός τολμάει και τα λέει αυτά, όπως επίσης ο συγκεκριμένος υπουργός δεν τόλμησε να απαντήσει στους δημοσιογράφους τι έγινε και τι αποφασίστηκε σε μια συνεδρίαση που είχε η Λέσχη Μπίλντενμπερκ κάπου στην Ισπανία νομίζω, και είπε μάλιστα το φοβερό: αν σας πω τι είπαμε θα με σκοτώσουν. Και φανταστείτε τι μυστικότητα υπάρχει σε αυτές τις συνεδριάσεις και τι αποφάσεις παίρνονται και πόσο φοβούνται αυτοί οι οποίοι μετέχουν και στις μασονικές στοές και στη Λέσχη Μπίλντερμπεκ να αποκαλύψουν αυτά τα οποία αποφασίζουν. Αυτό κάνει πολύ μεγαλύτερη την τόλμη του Μητροπολίτου Πειραιός, ο οποίος δεν υπολογίζει τίποτε, ούτε τη ζωή του. Αυτό μου είπε στο τηλέφωνο: Πάτερ, είμαστε κληρικοί και θα δώσουμε και τη ζωή μας ακόμη για την Εκκλησία, ελέγχοντας όλους αυτούς τους αποστάτες και όλους αυτούς τους προδότες. Εδώ λοιπόν απλώς θέλω συμπληρωματικά προς όσα σας ανακοίνωσα την προηγουμένη φορά, για όσους δεν παρακολούθησαν αυτή την περίφημη συνέντευξη, ούτε εγώ την είχα παρακολουθήσει, υπάρχει εδώ στην ιστοσελίδα Αμήν, υπάρχει μια περίληψη σε αυτόν που είπε ο Πειραιός στη συνέντευξή του εκείνη η οποία προκάλεσε παγκόσμιο σάλο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την ιστοσελίδα εδώ, η οποία παρουσιάζει τις δηλώσεις, οι επίμαχες δηλώσεις του κυρίου Σεραφείμ έχουν ως εξής. Σεραφείμ, σε απάντηση δημοσιογράφων νομίζω του Καμπουράκη και του Οικονομέα,
Λοιπόν, λέει ο Σεραφείμ, εσείς αρνείστε πως υπάρχει μια παγκόσμια προοπτική για την καταστροφή της οικογένειας, που είναι το πρωταρχικό κύτταρο της κοινωνίας, με τις μονογονικές οικογένειες, με τα ομόφυλα ζευγάρια, δηλαδή μια προσπάθεια καταστροφής των εθνικών κρατών. Ρώτησε τους δημοσιογράφους, δεν ξέρετε εσείς πως πάνε να καταστρέψουν την οικογένεια? Οικονομέας, ποιος την ενορχιστρώνει, ποιος τη χαράζει την πολιτική αυτή? Σεραφείμ, ποιος διεθνιστικός παράγων? Ο διεθνής σιωνισμός είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Δεν το γνωρίζετε αυτό? Δεν θυμίστε την περίπτωση όταν επισκέφθηκε τον εβραϊκό λόμπι τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη με ένα και μοναδικό αίτημα να διαγραφεί το θρήσκευμα από τις ταυτότητες με τη ολογία ότι οι ομόπιστοί τους εν Ελλάδη υφίστανται διακρίσεις? Μην ξεχνάμε λοιπόν τα αυτονόητα. Υπάρχει μια παγκόσμια προσπάθεια απομειώσεως της θρησκευτικής ιδιοπροσωπείας των χριστιανών. Μια παγκόσμια προσπάθεια την οποία επιχειρεί ο σιωνισμός. Σε άλλο σημείο ο Καμπουράκης ρωτά τον Μητροπολίτη, σεβασμιότατε, πείτε μου ειλικρινά, είναι προκλητικό αυτό που θα σας ρωτήσω, αλλά αν ο παγκόσμιος διεθνής σιωνισμός είναι αυτός που καθοδηγεί για όλο τον πλανήτη όλη αυτή την καταστροφική, όλο το καταστροφικό σύστημα, πείτε μου γιατί διαφωνήσατε με την πολιτική του Χίτλερ? Δηλαδή καλά έκανε ο Χίτλερ που κατεδίωξε τους Εβραίους, γιατί διαφωνήσετε με τον Χίτλερ εσύ? Και εκεί του βάλαν παγίδα μεγάλη, και εξαιτίας αυτής της απαντήσεως ξεσηκώθηκε όλη η κατακραυγή εναντίον του. Απάντηση του Πειραιός. Εμείς δεν είμαστε εναντίον των ανθρώπων, είμαστε εναντίον των συστημάτων. Σεβόμαστε κάθε άνθρωπο ο οποίος μας μισεί και μας υβρίζει, γιατί αυτή είναι η εντολή του Χριστού μας. Αλλά εν προκειμένου θα σας πω κάτι που θα σας φανεί εξωφρενικό. Αλλά ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν όργανο του παγκοσμίου σιωνισμού και χρηματοδοτήθηκε από την περίφημη οικογένεια Ρότσιλντ με μοναδικό σκοπό να πείσει τους Εβραίους να φύγουν από την Ευρώπη και να κατεβούν στο Ισραήλ για να συστήσουν τη νέα αυτοκρατορία. Το παγκόσμιο σύστημα, όπως ξέρετε, στηρίζεται επάνω στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο έχει αλωθεί από τον διεθνή σιωνισμό, Ροκφέλλερ, Ρότσιλντ, Σόρος και άλλοι πολλοί. Είναι γνωστά αυτά. Μετά λοιπόν από αυτές τις δηλώσεις, ιδιαίτερα μάλιστα πως ο Χίτλερ ήταν όργανο του διεθνού σιωνισμού που έκανε και τους διωγμούς εναντίον των Εβραίων, ξεσηκώθηκαν διεθνώς όλα τα εβραϊκά λόμπι. Και έχει εδώ τις διεθνείς αντιδράσεις, γράφει ότι η Αμερικανική Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη ζήτησε από τους επικεφαλείς της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας να καταδικάσουν τις δηλώσεις του Μητροπολίτη αυτής. Τα τρομακτικά ψέματα του Σεραφείμ στην ελληνική τηλεόραση αποδεικνύουν ότι ο αντισημιτισμός είναι ζωντανός, και επίσης από τα διεθνή εβραϊκά συνδικάτα υπάρχουν εδώ το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος, ο πρόεδρος του ΑΧΕΠΑ της Αμερικής, φανατικές και αβάσιμες οι δηλώσεις του Μητροπολίτου Πειραιός, και επίσης η Ντόρα η Μπακογιάννη, όπως με πληροφορήσατε, έχω τις δηλώσεις της εδώ από το διαδίκτυο, ολόκληρη η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Με κατάπληξη πληροφορήθηκα τις απαράδεκτες δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιός Σεραφείμ, οι οποίες ήδη κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο οποίος απέδωσε ούτε λίγο ούτε πολύ τη δεινή οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα μας σε εβραϊκή συνωμοσία. Και μεταξύ άλλων ουσιαστικά αρνήθηκε το ολοκαύτωμα τόσο του εβραϊκού λαού όσο και των Εβραίων συμπολιτών μας, ειδικότερα προβαίνοντας επιπλέον και σε άλλες απαξιωτικές κρίσεις. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται με βάση τις προκαταλήψεις κανενός. Γι' αυτό κάνω έκκληση στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος να επιληφθεί αμέσως του θέματος. Διότι με τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Σεραφείμ όχι μόνο θέτει αυτόν εκτός της κοινωνίας της αγάπης, βλέπετε ο διεθνής σιωνισμός είναι όλο αγάπη, γέμισε ο κόσμος από θύματα και από πολέμους, διότι με τις δηλώσεις της αγάπης που είναι το βασικό γνώρισμα των χριστιανών, ιδίως των Ορθοδόξων, αλλά και αμαυρώνει τη μακρά και ένδοξη ιστορία ανοχής
της διαφορετικότητας και προστασίας όλων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ταυτόχρονα προσβάλλει βάναυσα τη μνήμη μεγάλων ιεραρχών, όπως ο Αθηνών Δαμασκηνός, που κατέλαβε κάθε προσπάθεια, μα ο Πυρός λέει τους ανθρώπους τους βοηθούμε. Δεν είναι σε διαφορετική γραμμή από το Δαμασκηνό. Τους ανθρώπους τους βοηθούμε, όπως βοήθησαν και τώρα τους Εβραίους. Το σύστημα καταδικάζει ο Πυρός. Που κατέβαλε κάθε προσπάθεια να διασώσει τους Εβραίους συμπολίτες στην Αθήνα και ο Ζακύνθου Χρυσόστομος, τότε Ζακύνθου, όχι ο νυν, ο οποίος κατάφερε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να διασώσει και τους 275 Εβραίους της Ζακύνθου. Θα το έκανε και ο Πυρεός αυτό. Με τις δηλώσεις του όμως ο Πυρεός Σεραφείμ, αγνοώντας επιπλέον και το γεγονός ότι η Εκκλησία της Ελλάδος συνδέεται άμεσα με το κράτος, παρέδικε τον ποινικό νόμο της Ελλάδος. Δηλαδή σαν να λέει να κινηθούν οι εισαγγελείς εναντίον του Πυρεός, ο οποίος και απαγορεύει και τιμωρεί αυστηρά όσους υποκινούν φυλετικά μίση και πάθη. Φανταστείτε. Αλλά επ' αυτού αρμόδια να αποφανθεί είναι η ελληνική δικαιοσύνη, όχι ιεραρχία. Η ελληνική δικαιοσύνη. Βέβαια, στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πεταλωτής, ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, δυστυχώς και ο Αμερικής, τι να κάνει, όπως λένε, φακές τρώει, φακές μαρτυράει. Τα συμφέροντά του είναι εκεί, στην Αμερική, και υποχρεωμένος πιέστηκε και καταδικάζει τώρα. Δεν θα πρέπει όμως να υποχωρούν τόσο πολλοί άνδρες. Λέει λοιπόν ο Αμερικής, που είναι και Μακεδόνας εδώ, από το Βάβδο είναι. Τρακατέλης, του Πριτάνιος αδερφός. Λέει λοιπόν, σε απάντηση των προσφάτων αντισημιτικών δηλώσεων που ατυχώς παρουσιάστηκαν δημόσια από ιεράρχη της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ιεράρχη Επισκοπή Αμερικής καταδικάζει κάθε παρόμοια δήλωση και εκφράζει την λύπη της για τις απαράδεκτες εκφράσεις οι οποίες δεν έπρεπε και να είχαν λεχθεί. Η Ιεράρχη Επισκοπή θεωρεί τα εκφραστέντα σχόλια πολύ προσβλητικά και εντελώς απορριπταία. Επίσης υπογραμμίζει ότι η Ιεράρχη Επισκοπή Αμερικής, η οποία έχει ηγετικό ρόλο στον διαθρησκειακό διάλογο, μα ο Πυρεός και αυτό λέει, να σταματήσει και ο διαθρησκειακός διάλογος, επιβεβαιώνει τις από μακρού θετικές σχέσεις της με την Ισραηλιτική κοινότητα εδώ και στο εξωτερικό και θλίβεται μαζί της για τις αντισημιτικές δηλώσεις, οι οποίες δεν είναι αντιπροσωπευτικές ούτε των αισθημάτων και της στάσεως της ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αμερική και τον κόσμο, ούτε και του ελληνικού έθνους. Βέβαια, το ελληνικό έθνος ευγνωμονεί τους Εβραίους. Τόσα υποστήκαμε από τους Εβραίους, τους ευγνωμονούμε εμείς τους Εβραίους. Και κλείνοντας αναφέρει, τις άγιες αυτές μέρες τις οποίες εορτάζεται η ειρήνη και η καλή θέληση μεταξύ όλων των ανθρώπων, αυτοί οι αγαπολόγοι, οι ειρηνολόγοι, προσευχόμεθα να υπερισχύσει με τη χάρη και βοήθεια του Θεού ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοκατανόηση και η αγάπη. Αυτά μας έφεγαν, γι' αυτό η Ελλάδα είναι τώρα εκεί με τους μετανάστες και με όλα αυτά. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει εναντίον του Πυρεός και ο Δημητριάδος ο Ιγνάτιος, ο οποίος ενοχλήθηκε διότι τον πόλεμο εναντίον της Ακαδημίας τον άρχισε από τους επισκόπους ο Πυρεός και υπέστη πολύ μεγάλο πλήγμα η Ακαδημία του Βόλου, η Θεολογική Ακαδημία, γιατί ξεσηκώθηκαν τώρα εναντίον της πάρα πολλοί και άλλοι επίσκοποι εκτός του Πυρεός. Ο Ιγνάτιος λοιπόν, στο ίδιο μήκος κύματος με τον Αμερικής, λέει και αυτός, ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός από όπου και οποιονδήποτε και αν προέρχονται δεν μπορούν να εκφράζουν την πίστη και την αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας. Μα εδώ φτάσαμε στο σημείο να καταργήσουμε από τα εγκόμια αυτά που λένε για τους Εβραίους. Ναι. Ακούτε τώρα τις μεγάλες Παρασκευές να λέγονται εγκόμια εναντίον των Εβραίων. Τα κατήργησαν αυτοί. Αυτοί, ο Δημητριάδος και όλοι αυτοί, οι αγαπολόγοι. Εδώ είναι γεμάτη η ύμνη μας από εναντίον κατάρες, εναντίον των Εβραίων που εσταύρωσαν τον Χριστό. Και τώρα του θυμήθηκα γιατί λέει ότι δεν μπορεί ο αντισημιτισμός να εκφράζουν την πίστη, ιδιαίτερα τούτες τις μέρες που οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν λησμονούν ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός γεννήθηκε Εβραίος. Δεν το ξέραμε αυτό. Ενώ κανείς δεν δικαιούται να προσβάλλει τη μνήμη των 6 εκατομμυρίων αθώων θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Δεν προσβάλλει τη μνήμη. Ο Πυρεός λέγεται για το σύστημα κτλ. Τώρα, απήντησε όμως ο Πυρεός με μια σύντομη δήλωση η οποία έχει ως εξής, και με αυτό τελειώνουμε το θέμα του Πυρεός. Ο Μητροπολίτης Πυρεός
σε δηλώσεις και κηρύγματά του. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι από τα... Ναι, είναι εδώ οι δηλώσεις του. Διευκρινιστικές δηλώσεις. Με αφορμή τον εγερθέντα θόρυβο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ιουδαϊκού Συμβουλίου, σχετικώς με τη συνέντευξή μου στο τηλεοπτικό Διάβλο Μέγκα την 20η λίγων του μηνός Δεκεμβρίου, εις πρώτην φάση θα επανέλθει. Έχω να δηλώσω τα εκάτωθη. 1. Τα όσα ανέφερα κατά την τηλεοπτική μου συνέντευξη στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα αποτελούν αυστηρώς προσωπικάς μου θέσεις και απόψεις, τας οποίας επανειλημμένος προφορικός και γραπτός έχω εκθέσει. Δεν τα λέει για πρώτη φορά. Και είναι προσωπικές μου θέσεις. Μην τα βάζετε με την Εκκλησία. Εγώ έχω τις θέσεις αυτές. Δηλαδή για να απαλλάξει τον διωγμό του από την Εκκλησία. Εγώ έκανα δικές μου θέσεις. 2. Σέβομαι, τιμώ και αγαπώ ιδιαζόντως των εβραϊκών λαών, όπως και κάθε άλλων λαών της Ιφιλίου, κατά τη διδασκαλία του ενσαρκωθέντος Υιού του Θεού και αληθούς Μεσσίου Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος και Λυτρωτού, τον οποίο προανήγγυλαν όλοι οι προφήτες, οι Ιουδαίοι προφήτες, και ο οποίος ενεσαρκώθη δια του Ιουδαϊκού έθνους. Δεν κομίζει γλάφκα εις Αθήνας ο Δημητριάδος να μας λέει πως ο Χριστός ήταν Εβραίος, το ξέρουμε αυτό. 3. Η δημοσία καταφορά μου κατά του διεθνού σιωνισμού αναφέρεται εις το όργανο εκείνου που ως διάδοχος του Σαχεντρίν μετέβαλε την πίστη των πατριαρχών, προφητών και δικαίων του Ιουδαϊκού έθνους δια του Ταλμούδ, της ραβινικής παραφιλολογίας και της Καμπάλα εις εωσφορισμών. Εξακολουθεί. Ο σιωνισμός είναι εωσφορισμός. Δεν έχετε καμιά σχέση με την Παλαιά Διαθήκη εσείς. Έχετε γίνει εωσφορισμός. Και αγωνίζεται παντή σθένη δια της οικονομικής αυτοκρατορίας που συνέστησε παγκοσμίως με έδρα την μεγάλη υπερατλαντική χώρα δια την επικράτηση της παγκόσμιας κυβέρνησης και της παθρησκείας. Κοινό μυστικό είναι αυτό. Και μπράβο που βρέθηκε ένας άνθρωπος τον Μυρός και το λέει. Θέλουν να επιβάλλουν παγκόσμια κυβέρνηση και παγκόσμια παθρησκεία. Και 4. Θεωρώ πως κάθε εχέφρον άνθρωπος εις τον πλανήτη το ναζιστικό καθεστώς και τον παρανοϊκό δικτάτορά του Αδόλφο Χίτλερ ως ιδεχθώς κακουργήσαντας κατά της ανθρωπότητος και ύστανε με τα πάσης τιμής και σεβασμού ενώπιον του εβραϊκού ολοκαυτώματος, όπως και κάθε εταίρας ιδεχθούς γενοκτονίας ως του ποντιακού ελληνισμού, γιατί μόνον εκεί, ως του ποντιακού ελληνισμού και του αρμενικού λαού, γιατί μόνον εκεί ολοκαύτωμα και ολοκαύτωμα και ολοκαύτωμα. Άλλωστε και το ελληνικό έθνος θρηνεί χιλιάδες μαρτύρων από την εγκληματική ναζιστική θηριωδία. Ο Μητροπολίτης, ο Πειραιός Σεραφείμ. Τώρα, σχετικώς με αυτά για τα οποία έκανα κάποιο υπαινιγμό στο κήρυγμά μου για τις ορκομασίες των νέων δημοτικών μας αρχόντων, υπάρχει εδώ σε μία ιστοσελίδα ακτίνες ένα ρεπορτάζ για όσα συνέβησαν στην Αθήνα κατά την ορκομοσία του νέου δημάρχου του Καμίνη. Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία θα σας διαβάσω μόνον ελάχιστα. Έχει σαν τίτλο αυτό το άρθρο εδώ στην σελίδα ακτίνες «Ορκομοσία για γέλια και για κλάματα στον Δήμο της Αθήνας». Τώρα κάποιους ενοχλεί ακόμα και η παρουσία ιερέως. Και λέει την απαρχή μιας σκοτεινής περίοδου για τον Δήμο της Αθήνας, πιθανώς να σηματοδοτεί η χθεσινή πολιτική ορκομοσία του νέου Δημάρχου Γιώργου Καμίνη, σκοτεινής περίοδου. Η πρωτοφανής αυτή κίνηση πολιτικού και θρησκευτικού αμοραλισμού του κυρίου Καμίνη, σε μια χρονική περίοδο που η κοινωνία χρειάζεται ενότητα, διχάζει και αποτελεί όνειδος για την ιστορία της πόλης. Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίστηκαν στην σημερινή ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου για πρώτη φορά μετά από 176 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου Αθηναίων. Πρώτη φορά δεν ορκίστηκε δήμαρχος από την Εκκλησία. Μετά από 176 από την ίδρυση του Δήμου των Αθηνών, πρώτη φορά ο κλήρος στην πάντα. Ο κλήρος που έστησε το νέο αυτό κράτος. Αποτελούν ντροπή για την ιστορία της πόλεως των Αθηνών με ευθύνη της νέας δημοτικής αρχής, ανέφερε σε δήλωσή του
ο απερχόμενος δήμαρχος Νικήτας Χακλαμάνης, εκφράζοντας έτσι την πλειοψηφία των δημοτών, οι οποίοι είναι αντίθετοι, και πληροφορεί εδώ τι έγινε εκεί, ότι πήγε μόνος του μέσα στην αίθουσα ο Καμίνης, χωρίς να συνοδεύεται από τον πρώην δήμαρχο και από τον αρχιεπίσκοπο, όπως γινόταν κάθε φορά, έμπαιναν και οι τρεις μαζί. Και ο αρχιεπίσκοπος όρκιζε τον νέο δήμαρχο. Τώρα τους αγνώρισε τελείως ο Καμίνης και τον αρχιεπίσκοπο. Φανταστείτε περιφρόνηση. Τον αγνώρισε τελείως, πήγε μέσα του, μόνος του, δώσαν τον όρκο αυτοί μόνοι τους εκεί, τον πολιτικό όρκο, και στη συνέχεια ο αρχιεπίσκοπος, ακουμπώντας τον Κακλαμάνη, ο Κακλαμάνης τον στήριξε για να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση, πήγε και αυτός μέσα στην αίθουσα. Δεν σηκωνόταν να φύγει. Δεν ξέρω εγώ. Βγάλετε συμπέρασμα εσείς. Το αντίθετο έκανε, όπως σας είπα, το αντίθετο έκανε ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας, ομότιμος καθηγητής και αυτός και συνάδελφός μου στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Θα σας διαβάσω, είναι πολύ ενθαρρυντικά και πολύ ωραία αυτά τα οποία συνέβησαν, η αντίδραση του Δημάρχου, παλικαρίσια αντίδραση. Θα κάνω όμως κάποια σχόλια, ότι έπρεπε για να είναι ολοκληρωμένη να είχε συμβεί και κάτι άλλο παντού. Εδώ δημοσιεύει το κείμενο αυτό την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας, το κατάμεστο από τον λαό και τους άρχοντες, ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριος Ιερεμίας, με αρκετούς ιερείς και μοναχούς, έκανε την ορκομοσία του νέου δημάρχου Γροτινίας, κυρίου Ιωάννου Γιαννοπούλου. Ορκίστηκε ο νέος δήμαρχος, δεν είναι από την πλευρά αυτών των εκκλησιομάχων. Μετά την ολιγόλεπτη προσφώνηση του Μητροπολίτου στο νέο δήμαρχο, η οποία χειροκροτήθηκε από το πλήθος, ένα σημαίνον μέλος, περιφρονώντας την παρουσία του, μίλησε και είπε ότι δεν χρειαζόμασταν τους ιερείς, γιατί κατά τον κανονισμό δεν προβλέπεται η παρουσία του αρχιερέως και των ιερέων σε ορκομοσία. Πού τον βρήκα τον κανονισμό αυτός? Τόσα χρόνια, 200 χρόνια, από το 1821 και μετά, ορκίζονται όλοι από τους ιερείς. Πού τον βρήκα τον κανονισμό αυτός? Τα περιφρονητικά για τον ιερό κλήρο αυτά λόγια, λεχθέντα μάλιστα σε επίσημη στιγμή και ενώπιον τόσου πλήθους, εξόργησαν τον Μητροπολίτη κύριο Ιερεμία, ο οποίος με οξύτητα πράγματι και με θυμό επιτέθηκε στον υβριστή και με ισχυρά την φωνή του είπε, εισαγωγικά, «Αυτό σε πείραξε, Κύριε, εσένα, η παρουσία των ιερέων? Εμείς οι ιερείς και οι αρχιερείς αγωνιστήκαμε για να υπάρχει ελεύθερη πατρίδα και να κινείσαι εσύ ελεύθερος». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, χριστιανοί εδώ στη Δημητσάνα, και λέγονται αυτά τα λόγια χριστιανοί εδώ στην Δημητσάνα, τον τόπο γέννησης του Πατριάρχου Γρηγορίου, που κρεμάστηκε για την πίστη και την πατρίδα. Ντροπή, ντροπή σε μερικούς, και πάλι ντροπή τους που βάλθηκαν να κάνουν την Ελλάδα μας άθεη. Δεν θα τους αφήσουμε. Εγώ εδώ που ήρθα, εμπνέομαι από το σκηνή του Πατριάρχου Γρηγορίου και θέλω να γίνω αγωνιστής. Θέλω να γίνω τρελός για την πίστη, την Αγία. Να ξέρετε και να μάθετε ότι εδώ στην Δημητσάνα έχετε έναν τρελό δεσπότη που δεν θα μείνει απαθής σε ανθρωπάκια και σε νάνους που θέλουν να τα βάλουν με την Αγία πίστη μας και να ξεριζώσουν την αγάπη μας στον Χριστό και την Παναγία που μας άφησαν ως πρίκα οι πατέρες μας. Εγώ είμαι τέκνον ήρωος αλβανικών ωραίων και δεν σκοτώθηκε παλικάρι 25 ετών στα αλβανικά βουνά ο πατέρας μου για να έρχεται αυτός ο Κύριος να περιφρονεί εδώ δημόσια τον ιερό κλήρο. Αφού λοιπόν κατά τα λόγια του Κυρίου αυτού, για τα οποία δεν άκουσα κανέναν από εσάς να διαμαρτυρηθεί, αφού δεν χρειάζονται ιερείς στην ορκομοσία, διαμαρτύρομαι και εξέρχομαι από την αίθουσα και δίδω εντολή σε όλους τους ιερείς και τους μοναχούς να φύγουν και αυτοί από την αίθουσα. Και απευθυνόμενος στους ιερείς και τους μοναχούς είπε, «Εμπρός, εμπρός πατέρες, όλοι να φύγουμε αφού μας περιφρονούν». Τότε όλο το πλήθος ηλεκτρίστηκε από την σκηνή και από τους πονετικούς και έντονους λόγους του δεσπότη και διαμαρτυρήθηκε λέγοντας να βγει έξω από την αίθουσα αυτός που είπε αυτά τα λόγια και όχι ο δεσπότης μας. Και όλοι οι πρώην δήμαρχοι και οι άρχοντες και ο νέος δήμαρχος και ο λαός έπεσαν επάνω στο δεσπότη και του ζητούσαν συγγνώμη για το συμβάν
και τον παρακαλούσαν να μην εξέλθει από την αίθουσα αυτός και η κληρική. Η σκηνή ήταν πολύ ταραχώδης και εντυπωσιακή και δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Τελικά ο κύριος Ιερεμίας κάμφθηκε από τα γλυκά λόγια του πρώην δημάρχου Δημητσάνης κυρίου Αναστασίου Βλάχου, ο οποίος του είπε: «Σεβασμιότατε, επικαλούμε τα 4 χρόνια της άριστης συνεργασίας μας και σας παρακαλώ να ξεχάσετε τον προσβλητικό λόγο εναντίον των ιερέων που υπόθηκε και να μείνετε κι εσείς και οι ιερείς στην αίθουσα». Στη συνέχεια ομίλησαν ο κύριος Δήμαρχος και οι επίσημοι. Όλοι τους, τον πρόλογο της προσλαλιάς τους, ζητούσαν συγγνώμη από τον Δεσπότη για το συμβάν. Ο ίδιος ο Δεσπότης, όπως ακούσαμε και διαπιστώσαμε, ήταν ήρεμος ψυχικά και χαρούμενος, γιατί από το συμβάν βεβαιώθηκε ότι στην γορτινία με έδρα την Δημητσάνα καταπνίγονται από τον ίδιο τον λαό και τους άρχοντές του οι ακουόμενες αθεϊστικές ιδέες. Τώρα συμπληρωματικά εγώ να κάνω τα εξής σχόλια. Είναι όντως γενναία, παρακαλώ. Είναι όντως γενναία, αξιομίμητη και αξιέπαινη κατά πάντα και είναι άξιο συγχαρητηρίων ο Μητροπολίτης Ιερεμίας για τη στάση του αυτή την Λεβέντικη και Παλικαρίσια. Είναι όντως άξιος απόγονος Αλβανομάχου και Ιταλομάχου πατρός στα σύνορα της Αλβανίας. Ο πατέρας του σκοτώθηκε σε ηλικία 25 ετών στην Αλβανία. Άξιο παιδί ενός ήρωος του αλβανικού έπους. Θέλω όμως να πω, και μου διέφεγε να πω και στο κήρυγμα, όπου έκανα έναν λόγο για τις ευθύνες όλων μας και τις ευθύνες και των ιεραρχών και των κληρικών και όλων μας, οι οποίοι λόγω του ότι έχουμε όχι απλώς μία ζωή με εκπτώσεις στην καθημερινή μας χριστιανική ζωή, μία συμπεριφορά με εκπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή χωρίς αυστηρότητα και ασκητικότητα, αλλά έχουμε και εκπτώσεις στην πίστη. Δηλαδή η δική μου η άποψη είναι πως το γεγονός πως στην Ελλάδα κυριαρχεί ο οικουμενισμός που είναι αίρεση, ο Θεός συγχωρεί εν πολλοίς, όπως σας έχω πει επανειλημμένως, την αμαρτία. Δεν συγχωρεί την αίρεση. Θυμάστε το γεγονός εκείνο με τον γέροντα. Με τον γέροντα, θυμάστε ότι είσαι αμαρτωλός, είσαι αυτό. Δεν θυμώσαι, αμαρτωλός είμαι. Είμαστε αμαρτωλοί. Και μπορεί ο Θεός να μας τα συγχωρεί όλα αυτά. Δεν συγχωρεί όμως την αίρεση. Και δυστυχώς είμαστε βουτυγμένοι στην αίρεση του οικουμενισμού εδώ και πολλές δεκαετίες. Και πολλά στελέχη της ιεραρχίας μας, όχι όλοι οι αρχιερείς, αλλά και πολλοί αρχιερείς, πρωτοστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου και ακολουθούνταν και ορισμένων Ελλαδιτών, υποστηρίζουν όλη την επανέρεση του οικουμενισμού. Πρωτεσταντισμό, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, παπισμό και όλα αυτά. Λοιπόν, πώς ο Θεός να επιτρέψει η χώρα μας να πάει μπροστά, αφού εκτός των ηθικών μας παραπτωμάτων, της πολυτελού ζωής μας και της άνετης, ιδιαίτερα έχουμε προδώσει την πίστη. Γι' αυτό εγώ συγχαίρω τον Μητροπολίτη Ιερεμία, αλλά συγχρόνως και εκφράζω την πίκρα μου, διότι αυτοί οι αρχιερείς οι οποίοι θυμώνουν για την πατρίδα, αγωνιστήκαμε για την πατρίδα, ο πατέρας μου, ο Γρηγόριος Πέμπτος, δεν θυμώνουν για την πίστη. Έτσι. Και να σας πω, το ξεχάσετε εσείς, ότι ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης ο Ιερεμίας είναι εξ εκείνων οι οποίοι απέσυραν την υπογραφή τους από την ομολογία της Ορθοδόξου Πίστεως. Τώρα απέναντι των πολιτικών αντέδρασε. Γιατί δεν αντέδρασε και απέναντι του Οικουμενικού Πατριάρχου? Γιατί δεν αντέδρασε? Ο οποίος προκειμένου να πάει στην Δημητσάνα έβρε τους δημάρχους να του πούν ότι θα έρθω στη Δημητσάνα αν αποσύρεις την υπογραφή σου. Σε ήθελα λοιπόν και εκεί, αγαπητέ αδελφέ, συνάδελφε, σεβασμιότατε Ιερεμία, και όλοι οι επίσκοποι που μιλούν για την πατρίδα, σας θέλω την ίδια στάση προς τους πολιτικούς να δείξετε και στους εκκλησιαστικούς άρχοντες και στον Οικουμενικό Πατριάρχη και σε όλους τους οικουμενιστές. Να επανέλθει η Ορθοδοξία. Αν δεν επανέλθει η Ορθοδοξία στην Ελλάδα, δεν θα πάει η χώρα μας μπροστά. Δεν είναι μόνο οι αμαρτίες μας, είναι κυρίως η πίστη μας, η οποία προδίδεται από πολλούς αρχιερείς. Θα ακουστούν, Παναγιώτα, θα ακουστούν από την... Θα τα γράψω κιόλας. Είναι καλή η σύσταση αυτή. Μόνο πρέπει να σας πω και το αντιλαμβάνεστε όλοι ότι ένας από τους λόγους για τον οποίο λέω αυτά εδώ είναι γιατί δεν έχω χρόνο. Και γνωρίζετε όλοι γιατί δεν έχω χρόνο. Έχω πάρα πολύ ελάχιστο χρόνο. Γι' αυτό καταφεύγω κυρίως. Δεν έχω χρόνο. Λέω μερικά πράγματα προφορικά από εδώ και από εκεί, τα οποία εύκολα είναι. Αλλά καθίσω να τα γράψω, χρειάζεται χρόνος. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα
που έχει σχέση με το φυλάδιο αυτό που μοιράστηκε. Το φυλάδιο αυτό μοιράστηκε την προπερασμένη Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, μοιράστηκε προς τον λαό η Εκκλησία απέναντι στη σύγχρονη κρίση. Είναι ένα φυλάδιο το οποίο αναφέρεται στα αίτια που οδήγησαν τη χώρα μας σε αυτόν τον εξευτελισμό και σε αυτόν τον κατήφορο. Είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό κείμενο εναντίον της πολιτικής ηγεσίας, πολύ αυστηρό κείμενο. Να σας πω μόνον ουσιαστικά ότι το κείμενο αυτό ουσιαστικώς λέει αυτό που όλοι μας λέμε εδώ, πως η χώρα μας πλέον δεν έχει κυβέρνηση, είναι υπό εθνική κατοχή. Το λέει σαφώς εδώ. Το λέει η ιεραρχία. Το κείμενο αυτό συντάχθηκε κατά απόφαση της ιεραρχίας του Οκτωβρίου και δέστε τώρα, δεν έπρεπε να τα κάνετε αυτά Άγιοι Αρχιερείς, επειδή επέκυντο οι εκλογές, οι δημοτικές, ενώ το κείμενο αυτό είχε ετοιμαστεί και είχε αποφασιστεί να γίνει από τον Οκτώβριο, για να μην λειτουργήσει εις βάρος των κυβερνώντων, το άφησαν και το κυκλοφόρησαν μετά από τις εκλογές, διότι στρέφεται εναντίον της κυβερνήσεως. Γιατί κάνετε αυτούς τους ελιγμούς? Ωραίος ο λόγος και αυστηρός ο λόγος τον οποίο έχετε εδώ μέσα, αλλά δυστυχώς μεροληπτείτε. Έπρεπε αυτά να γραφούν πριν από τις εκλογές και ο λαός μας γνωρίζοντας αυτά τι λέει. Δεν θα το διαβάσω όλο, αυτά που πέρασαν και στα άρθρα. Λέει λοιπόν το κείμενο αυτό: η χώρα μας φαίνεται να μην είναι πλέον ελεύθερη, αλλά να διοικείται επί της ουσίας από τους δανειστές της. Είναι αλήθεια ότι αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα μας είναι πρωτόγνωρο και συνταρακτικό. Μαζί με την πνευματική, κοινωνική και οικονομική κρίση συμβαδίζει και η πάσης φύσεως ανατροπή. Πρόκειται για προσπάθεια εκρίζωσης και εκθεμελίωσης πολλών παραδεδομένων τα οποία ως τώρα θεωρούνταν αυτονόητα για τη ζωή του τόπου μας. Τα μέτρα αυτά τα απαιτούν οι δανειστές μας. Μάθημα θρησκευτικών, κάρτα πολίτη, τα απαιτούν οι ξένοι. Και εμείς χρεωμένοι και αδύνατοι κάνουμε ό,τι θέλουν οι δανειστές μας. Δεν έχουμε κυβέρνηση. Όλες αυτές τις παθογένειες της κοινωνίας και της οικονομίας που σήμερα επιχειρούμε με βίαιο τρόπο να αλλάξουμε, γιατί δεν τις αλλάξαμε στην ώρα τους? Γιατί έπρεπε να φτάσουμε ως εδώ? Τα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή του τόπου μας είναι εδώ και δεκαετίες τα ίδια. Σε άλλο σημείο είναι πιο οξία η κριτική εναντίον των πολιτικών προσώπων. Πώς τότε υπολόγιζαν το πολιτικό κόστος, γνωρίζοντας ότι οδηγούν τη χώρα στην καταστροφή και σήμερα αισθάνονται ασφαλείς γιατί ενεργούν ως εντολοδόχοι? Σήμερα γίνονται ριζικές ανατροπές για τις οποίες άλλοτε θα αναστοτωνόταν όλη η Ελλάδα και σήμερα επιβάλλονται χωρίς σχεδόν αντιδράσεις. Ήταν λοιπόν πολύ αυστηρό το κείμενο αυτό της ιεραρχίας και αυτό είναι άξιο επένου, αλλά με την προοπτική αυτή που είπα, ότι οι Άγιοι Αρχιερείς να έχουν και την άποψη ότι δεν φταίνουν μόνο οι πολιτικοί, φταίμε και εμείς η Εκκλησία, γιατί οι νέες, λοιπόν τώρα εναντίον του κειμένου αυτού, παρακαλώ στο τέλος κύριε Σπανόπουλε, εναντίον του κειμένου αυτού διαμαρτυρήθηκαν πολύ φυσικά πολλά κυβερνητικά πρόσωπα, διαμαρτυρήθηκε καλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και βέβαια αναμενόμενο αλίευσα, μου αλίευσαν στο διαδίκτυο και ευχαριστώ τα παιδιά που με εφοδιάζουν, εγώ δεν γνωρίζω να εργάζομαι στο διαδίκτυο. Από τους πρώτους εναντίον του κειμένου αυτού διαμαρτυρήθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου ως υπουργός όχι θρησκευμάτων πλέον, διαβίου μάθησης. Λοιπόν, συνέντευξη στην εφημερίδα Real News στον δημοσιογράφο κύριο Βασίλειο Σκουρή παρεχώρησε υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων. Ποιο θρησκευμάτων? Παλιά θρησκευμάτων. Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, όπου μεταξύ άλλων ερωτάται και για το φυλάδιο της ιεραρχίας προς τον λαό. Ερώτηση: ως υπουργός και θρησκευμάτων, πώς κρίνεται το φυλάδιο της Εκκλησίας προς τους πολίτες και τι μήνυμα στέλνετε στην ιεραρχία? Απάντηση: το κείμενο αυτό με την υπογραφή της Ιεράς Συνόδου με εξέπληξε δυσάρεστα. Ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο χρειαζόμαστε όλοι τον πνευματικό λόγο αγάπης. Αυτοί ξεθεμελιώνουν και εμείς να έχουμε αγάπη. Όχι αντίδραση, να τα γκρεμίσουν όλα αυτοί. Και μιλάει για αγάπη η Διαμαντοπούλου. Και εμείς καθόμαστε έτσι. Χρειαζόμαστε, λέει, λόγο αγάπης και όχι μια ακόμη κομματικού τύπου καταγγελία. Η ιεραρχία, κομματικός τύπος. Ο αρχιεπίσκοπος γνωρίζουμε κομματικά που συμπαθεί. Τι κομματικού?
Το μήνυμα το στέλνει ο ίδιος ο λαός, γιατί από τη στιγμή που η Εκκλησία, όπως έχει δείξει το πρόσφατο παρελθόν, εμπλέκεται στην πολιτική ζωή, τότε θα υπόκειται και στην κριτική των διαφωνούντων. Κάτι που διχάζει και δεν ενώνει. Αυτοί ενώνουν με τα μέτρα. Η Εκκλησία διχάζει. Υπάρχει ένα επίσης εξαιρετικό κείμενο. Χθες μου το δώσανε και μου το έστειλαν και από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος. Ένα κείμενο, δεν ξέρω ονομαστικά ποιος το υπογράφει, είναι πάντως στην ιστοσελίδα Ακτίνες. Είναι μεγάλο κείμενο. Είναι μεγάλο κείμενο, θα σας διαβάσω μόνο τον τίτλο και την πρώτη παράγραφο. Η Ελλάδα του 2011 δεν θέλει την Εκκλησία, θέλει την χρεοκοπία. Νοσταλγοί του Ενδέρ Χότζα ξεσπούν κατά της Εκκλησίας και των Ιεραρχών. Ό,τι έκανε ο Ενδέρ Χότζα που ξύλουνε την Εκκλησία, το κάνουν και τώρα εδώ. Φανταστείτε στην Ελλάδα του 2011. Γι' αυτό, ας πω και την κριτική μου αυτή, τι νόημα είχαν και η ανταλλαγή, τι νόημα είχε η ανταλλαγή των εικόνων μεταξύ του Μπουτάρη και του Παναγιωτάτου. Αυτός μιλάει εναντίον της Εκκλησίας. Τι νόημα είχε? Τι νόημα είχε? Διπλωματία είναι και αυτή. Τι νόημα είχε? Η Ελλάδα εγκαταλείπει το 2010 βιώνοντας μια μεγάλη οικονομική κρίση αλλά και μια προσπάθεια περιθωριοποίησης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας αντιμετωπίζονται ως λεπροί και ως περιθωριακοί από εκπροσώπους δημοτικών και περιφερειακών αρχών και ζητείται η απομάκρυνσή τους από κάθε δημόσια εκδήλωση. Θα προχωρήσουμε σιγά σιγά στην αναθεώρηση του συντάγματος, την έχει προγραμματίσει η κυβέρνηση και θα πάνε όλα. Ούτε δοξολογίες, ούτε τίποτε, τίποτε, καμία σχέση. Όλα. Ένα άθεο, ουδέτερο, κοσμικό κράτος. Εκεί πάμε. Οι ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, των εκπροσώπων της και γενικά κάθε εκκλησιαστικής παρουσίας, η εκδήλωση σε δημόσιο χώρο έχουν λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις. Γιατί αυτή η θλιβερή μειοψηφία, μειοψηφία είναι. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Αφού αυτά παρουσιάζουν στα μέσα ενημερώσεις, παρασύρεται ο κόσμος. Αλλά είναι μια θλιβερή μειοψηφία πολιτικών, δημοσιογράφων, καθηγητών πανεπιστημίου και λοιπόν που έχει καταλάβει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επηρεάζει ένα μέρος της κοινής γνώμης. Καθημερινά βλέπουμε ινστρούκτορες της νέας εποχής να ευρίζουν τα ιερά και τα όσια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να αποπατούν κατά των ιεραρχών, ιερέων και απλών πιστών. Έχουμε πόλεμο, πνευματικό πόλεμο κατά της Εκκλησίας, πρωτοφανή και ανελαίτη, εκτός από την οικονομική κρίση, και υπάρχει ανάγκη πνευματικής αφύπνισης προσευχής. Είναι πολύ αυστηρότερο στη συνέχεια το άρθρο. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να σας δείξω είναι ότι από δύο συνεντεύξεις που έδωσαν στην ιστοσελίδα Ακτίνες δύο αρχιερείς, ο Πυραιός και ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς, ο Πυραιός Σεραφείμ, σε ερωτήσεις πολλές που τους υποβλήθηκαν, τις αφήνω τις πολλές ερωτήσεις, υπευλήθηκε μία ερώτηση για την κάρτα του πολίτη. Και επειδή αυτό απασχολεί πολλούς, σας διαβάζω μόνο τις απαντήσεις που έδωσαν οι δύο αρχιερείς. Ο Μητροπολίτης Πυραιός, το ερώτημα είναι: η αυξανόμενη ανησυχία των πιστών για την λεγόμενη κάρτα του πολίτη έχει απασχολήσει την Ιερά Σύνοδο. Ωστόσο, ορισμένες κινήσεις του Προέδρου αυτής Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου υποδελούν μία πρόθεση ουδετερότητας από μέρος του. Κατ' άλλους, εκδηλώνουν ένα φόβο από μία πιθανή εναντίωση στην πολιτεία. Ήδη για να φοβήσουν την ιεραρχία έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν πως θα γίνει η διακοπή της μισθοδοσίας του κλήρου. Το κυκλοφορούν. Θα σταματήσουν να πληρώνει το κράτος τους ιερείς. Και είπαν βέβαια, απήντησε ο Πυραιός και άλλοι, ας μας δώσουν τις 700.000 τρέματα που τους δώσαμε ως εκκλησία και εμείς θα κανονίσουμε τη μισθοδοσία των ιερέων μας. Απέναντι αυτών των κτημάτων που έδωσε η εκκλησία στο κράτος είναι η μισθοδοσία των ιερέων. Κατ' άλλους εκδηλώνουν ένα φόβο από μια πιθανή εναντίωση στην πολιτεία. Η κυβέρνηση με διάφορα πολιτικά τεχνάσματα είναι αλήθεια ότι επιχειρεί να διαπιστώσει πριν την έκδοση της κάρτας του πολίτη τις πηγές αντίδρασης. Ποια είναι η θέση σας? Και ο Μητροπολίτης Πυραιός εδώ είναι πιο νυφάλιος.
και απαντάει χωρίς να κάνει λάθος, απαντάει για να μην προκαλέσει αντιδράσεις και λέει τα εξής: δεν συμφωνώ με την άποψη ότι ο πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος, επιχειρεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο να απομειώσει την διαδικασία ελέγχου υπό της Εκκλησίας της λεγόμενης κάρτας του πολίτη. Αντιθέτως, απεδέχθη ευμενέστατα η μετέρα ταπεινή εισήγηση δια την πρόσκληση ηδημόνων καθηγητών της δογματικής, της πληροφορικής και του συνταγματικού δικαίου και την μελέτη υπό τη Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του πολυσημάντου αυτού θέματος. Αναμένεται η κατάθεση του νομοθετικού πλαισίου για την οριστική θέση της Εκκλησίας. Ήδη όμως η Ιερά Σύνοδος έχει επισήμως δηλώσει ότι το όλο εγχείρημα χαρακτηρίζεται από ασάφεια, σύγχυση και απογύμνωση της προσωπικότητος. Αυτά λέει ο Πυραιός. Ο Μητροπολίτης Αιτωλοκαρνανίας είναι περισσότερο ένθερμος στο θέμα αυτό της κάρτας του πολίτη, αλλά σημασία έχει και η ερώτηση που του υπευλήθη, από την οποία προκύπτει ότι ίσως υπάρχει και η διάθεση των κυβερνώντων να υποχωρήσουν. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής του δημοσιογράφου: η κάρτα του πολίτη τελικά προσέκρουσε στις υπηρεσίες του ιδίου του κράτους που την εμπνεύστηκε και τελικά ανεστάλλει η εφαρμογή της? Πρώτη φορά το ακούω. Ο δημοσιογράφος λέει ότι προσέκρουσε και ανεστάλλει η εφαρμογή της. Πώς το σχολιάζεται αυτό, λέει στον Δεσπότη? Απάντηση: περιμένουμε την απόφαση της κυβέρνησης αλλά και τα αποτελέσματα της έρευνας που κάνει η Ιερά Σύνοδος για να μιλήσουμε ξεκάθαρα και να μπορούμε να πούμε στο λαό τι θα κάνει. Πάντως θα πρέπει να τονίσουμε πως οι αντιδράσεις μας στο συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ μεγάλες, διότι δεν βλέπουμε διαφάνεια από τους κυβερνητικούς παράγοντες στο θέμα αυτό και φοβόμαστε μήπως πέσουμε σε μια σκλαβιά του κάθε πολίτου και σε μια αφαίρεση της ελευθερίας του ανθρώπου, ο οποίος καταλήγει να ταυτίζεται με ένα νούμερο. Η κάρτα του πολίτη θα καταργήσει, πιστεύω, το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Καλά, καλά, υπάρχουν συζητήσιμα θέματα, πάντως έχουμε απαντήσεις δύο ιεραρχών, οι οποίοι λένε πως περιμένουμε τα οριστικά. Υπάρχει και η πληροφορία του δημοσιογράφου πως πιθανόν να ανασταλεί. Θα δούμε. Τώρα έχω και μια δήλωση του δικού μας του Μητροπολίτου εδώ, του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Ανθίμου, σχετικά με το θέμα της μουσικοτραγουδιστικής εκδηλώσεως που έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα. Μία από τις χειρότερες εκδηλώσεις, τις απέσχυντες εκδηλώσεις, τις βλάσφημες εκδηλώσεις που έγιναν το περασμένο έτος, ήταν αυτή η εκδήλωση που έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος. Χειρότερο απ' όλα, η δεδήλωση του Ιερού Ναού. Εδώ λοιπόν λέει ο Μητροπολίτης, δόξα τω Θεώ, ο Θεσσαλονίκης, ο Άνθιμος: παρέμβαση από άμβονος έκανε για ακόμη μια Κυριακή, για δεύτερη φορά, ο Σεβασμιόρατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άθιμος, ο οποίος αναφέρθηκε σε διάφορα προβλήματα όπως την οικονομική κρίση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το μεταναστευτικό και την συναυλία στον Άγιο Παντελεήμονα Αχαρνών. Ο κ. Άνθιμος, απευθυνόμενος προς το εκκλησίασμα, ανέφερε ότι πολλοί ρωτούν γιατί ο Μητροπολίτης Άνθιμος δεν είπε τίποτα για τη συναυλία στον Άγιο Παντελεήμονα. Ήταν σωστό να γίνει? Θα σας πω τη γνώμη μου καθαρά και εξάστερα. Όχι, δεν ήταν σωστό. Όχι, δεν ήταν σωστό. Δόξα τω Θεώ όμως. Δόξα τω Θεώ και γι' αυτό. Δόξα τω Θεώ. Γιατί θα μπορούσε να υποστηρίξει. Το γεγονός λοιπόν πως έστω ερωτηθείς είπε ότι δεν ήταν σωστή αυτή η εκδήλωση, δόξα τω Θεώ. Και συμπληρώνει: ήταν χρήσιμο να γίνει, αλλά μπορούσε να γίνει κάπου αλλού. Μέσα στους Ιερούς Ναούς δεν γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Ποτέ δεν έχει γίνει τέτοια εκδήλωση, ποτέ, σε κανέναν Ορθόδοξο Ιερό Ναό. Και έγινε επί της εποχής του Ιερονύμου. Γι' αυτό λέω, από τα χειρότερα που έγιναν τα τελευταία χρόνια ήταν αυτή η δεδήλωση του Ιερού Ναού με τους τραγουδιστές και τη μουσική εκεί και τα όργανα μέσα στο Ιερό Ναό, μέσα στον Ιερό Χώρο. Τα Άγια της Αγίας, τα σθήρας, εν σοφία πρόσχομεν. Και κάτι άλλο που θα σας χαροποιήσει, μπορεί το ξέρετε,
βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών στην Χαρά Νικοπούλου. Είδατε που σας τα λέω εγώ, δεν τα ξέρετε όλοι σας. Λοιπόν, το είδατε χθες. Σας διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ και της επετράπη μάλιστα κατά εξαίρεση να πει και δύο λόγια. Μέσα στην Ακαδημία ακουόντων όλων των υψηλών ακαδημαϊκών. Ακούστε λοιπόν. Με την απονομή βραβείων και επένων σε ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών όπως κάθε χρόνο. Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος με θέμα «Πορίσματα από την μελέτη της ελληνικής ιστορίας, της νεότερης ελληνικής ιστορίας» τόνισε ότι «ο ιστορικός οφείλει να τεκμηριώνει και να διασταυρώνει τα συμπεράσματά του βάσει των πηγών και σε κάθε περίπτωση να εκφέρει λόγο που αντανακλά πνεύμα κατανόησης και εντιμότητος». Ανάμεσα σε εκείνους που βραβεύθηκαν ήταν η Χαρά Νικοπούλου, που υπηρέτησε ως δασκάλα στο μεγάλο δέριο του νομού Εύρου. Μετά την βράβευσή της δήλωσε, δέστε μια δήλωση μιας δασκάλας, «Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ θερμά την Ακαδημία Αθηνών που στο πρόσωπό μου παρασημοφορεί την φιλοπατρία και τη διαμόρφωση κυρίως εθνικής συνείδησης στους μαθητές μου, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη την ιστορία της Ελλάδας, κυρίως όμως της σκλαβωμένης Βορείου Ηπείρου από την οποία κατάγομαι. Το μετάλλιο αυτό Ανδρίας αποτελεί για μένα ηθική δέσμευση να συνεχίσω με μεγαλύτερη πίστη τον αγώνα μου μέχρι την τελική δικαίωση του έθνους μας». Δεν ακούς τη λέξη έθνος. «Το αφιερώνω στα δικά μου πομακόπουλα της Θράκης». Ελληνόπουλα πομακόπουλα. Και τελευταία από την σημερινή ενημέρωση, κάτι που έχει σχέση με τον Αρτέμιο, τον Σέρβο, τον Διοκόμενο, τον αγωνιστή. Τέτοιες μορφές έχουμε ανάγκη, προφητικές, σαν τον Άγιο Άιν τον πρόδρομο, και επαναλαμβάνω εδώ την έκκλησή μου και την παράκλησή μου προς τους αρχιερείς ότι αντί να σιωπούν μπροστά στο φαινόμενο του Αρτεμίου, ο Αρτέμιος έστειλε επιστολές προς όλους τους αρχιερείς, προς όλους. Αντί να σιωπούν, δεν ακούσαμε κανένα να μιλάει, θα πρέπει να τον μιμηθούν τον Αρτέμιο και να μην περιορίζονται μόνο στα λόγια εναντίον του οικουμενισμού. Πιθανόν δεν είναι πολλοί αντιοικουμενιστές, αλλά και αυτοί οι αντιοικουμενιστές που υπάρχουν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα. Και όπως έκανε ο Αρτέμιος, να ζητήσουν την αποχώρησή μας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, να σταματήσουμε επιτέλους τη συμμετοχή μας και να σταματήσει και ο διάλογος με τους παπικούς. Γι' αυτό διώκεται ο Αρτέμιος, μαζί με τον πατριωτισμό του στο Κόσοβο. Τον διώξαν από το Κόσοβο για να μην το πεδίο ελεύθερο εκεί και να κάνουν ό,τι θέλουν οι Αλβανοί και ό,τι θέλουν οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ. Για τους δύο αυτούς λόγους το έχει πει. Για την πατρίδα μου, το Κόσοβο, που είναι η Ακρόπολη της Σερβίας. Φανταστείτε τώρα να ερχόταν οι Μουσουλμάνοι και οι Τούρκοι και να μας παίρναν την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Και να τα αφήναμε εμείς έτσι. Ο Αρτέμιος διαμαρτύρεται. Και μαζί με αυτά διαμαρτύρεται και για τον οικουμενισμό. Γι' αυτό και στη Σερβία έχουμε αυτές τις καταλήξεις, γιατί η ιεραρχία εκεί έχει αλλάξει προοπτική και είναι και αυτή φιλοοικουμενιστική. Έχουμε λοιπόν μία είδηση εδώ στο διαδίκτυο από την ορκομοσία του διαδόχου του Αρτεμίου. Εξελέγει διάδοχος του Αρτεμίου στο Κόσοβο, ένας ηγούμενος πρώην πνευματικό του τέκνο, και ενθρονίστηκε στο Κόσοβο ως επίσκοπος Κωσόβου. Σήμερα Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2010 τελέστηκε η ενθρόνηση του αντικανονικού επισκόπου Ράσκας και Πρισδρένης Θεοδοσίου. Στην περιοχή είχαν αναρτηθεί αφίσες που έλεγαν ότι είναι μιχεπιβάτης και ότι αναλαμβάνει με τη βοήθεια βίας και τρομοκρατίας εκ μέρους της αλβανικής αστυνομίας και του μισθοφορικού στρατού, καθώς ο κανονικός Μητροπολίτης ζών είναι ο Αρτέμιος. Και εδώ μια άλλη είδηση για να δείτε τι συμβαίνει. Παπικοί, Προτεστάντες και Μουσουλμάνοι στην ενθρόνηση του Θεοδοσίου. Αυτός είναι ο νέος. Τον Αρτέμιο τον διώξαν γιατί είναι εναντίον των παπικών και των μουσουλμάνων και όλων, και βάλαν τώρα το Θεοδόσιο και πήγαν όλοι μαζί να τον συγχαρούν για την ενθρόνηση.
παπικοί προτεστάντες και μουσουλμάνοι στην ελευθερώση έδωση με φωτογραφίες. Με φωτογραφίες. Μάμε με στη χαρά του είναι. Και αυτός είναι ο νέος Πληστρένης, ο Θεοδόσιος. Ο Αρτέμιος όμως έχει αποφασίσει και ακολουθεί στάση πατερική, ακολουθεί τη στάση του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και λέει ορθώς ότι αυτός είναι ο κανονικός επίσκοπος του Κωσόβου, δεν κάνει αυτός το σχίσμα. Αυτοί που τον εδίωξαν και τον καθήρισαν προκαλούν το σχίσμα. Δεν μιλάει κανένας από τους δικούς μας. Κανένας. Όπως τότε επί Αγίου Άνου Χρυσοστόμου δεν μιλούσε κανένας. Και εδιώκοντο οι Ιωαννίτες και η διακόνησα η Ολυμπιάδα, η οποία πέθανε από την μελαγχολία, από την κατάθλιψη, όπως ξέρετε, γιατί έδιωξαν τον Άγιο Άνη τον Χρυσόστομο. Αδίκως. Έτσι διώκουν και τον Αρτέμιο τώρα. Ο Αρτέμιος εξακολουθεί. Και από τη σελίδα εδώ, την πολύ καλή ιστοσελίδα θρησκευτικά του Γιάννη του Τάτσι, συγχαρητήρια στον Γιάννη τον Τάτσι για άλλη μια φορά στο παιδί αυτό που κάνει εξαιρετική δουλειά στο διαδίκτυο. Είναι ο γιος του πατρός Διονυσίου του Τάτσι, υπηρώτης από την Κόνησα. Μας λέει την πληροφορία λοιπόν εδώ από σερβικά δίκτυα, ο βαθμός του Αρχιμανδρίτη δόθηκε στον ηγούμενο της Μονής Τσέρνα Ρέκα Νικόλαο. Λειτουργήσε ο Αρτέμιος και έδωσε τον βαθμό του Αρχιμανδρίτη σε έναν ιερομόναχο. Εξακολουθεί να τελεί τα ιερατικά του καθήκοντα. Αυτά λοιπόν σήμερα από την πληροφόρηση και την εκκλησιαστική επικαιρότητα. Φώτη, μπορείς να κλείσεις.